Στις 18 Οκτωβρίου του 1979, η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε πως απονέμει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελίτη. Μετά τον Γιώργο Σεφέρη το 1963, ο Οδυσσέας Ελίτης είναι ο δεύτερος Έλληνας που γνωρίζει την ύψη στη διάκριση. Σήμερα, με αυτήν την αφορμή, ας προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τον Οδυσσέα Ελίτη, με όχημα όχι τα ποίηματά του, αλλά όσα έλεγε στις σπάνιες συνεντεύξεις του. Το 1978, έναν χρόνο πριν την απονομή του Νόμπελ, σε συνέντευξή του στον Γιάννη Φλέσα και στο Βήμα της Κυριακής, σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, ο Οδυσσέας Ελίτης απαντά: «Το Νόμπελ που με ενδιαφέρει εμένα το απονέμει ο χρόνος, αλλά αυτό ποιος αξιώνεται να το δει?» Τον Δεκέμβριο του 1979, μόλις λίγα 24 ώρα πριν παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου στη Σουηδία, ο Οδυσσέας Ελίτης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Πηλιχό και στην εφημερίδα Τα Νέα δέχεται την εξής ερώτηση: «Το να περιμένει κανείς το Νόμπελ είναι μια πολύ ωραία αναμονή. Τώρα που το πήρατε, τι έχετε να περιμένετε?» Και απαντά ο Οδυσσέας Ελίτης: «Είμαι πολύ ευτυχής που δεν έχω να περιμένω τίποτα άλλο για να μπορέσω να κοιτάξω τον εαυτό μου και να επιστρέψω στα έργα μου. Φυσικά δεν υπάρχει, όπως λέτε, τίποτα ανώτερο από το Νόμπελ να περιμένει κανείς. Να τελειώνουμε όμως με τις απονομές και τους λόγους και να γυρίσω στη δουλειά μου. Να τελειώσω το έργο μου», καταλήγει με προκλητική ειλικρίνεια ο Οδυσσέας Ελίτης. Αν γυρίσουμε έναν χρόνο πριν την απονομή του Νόμπελ και την παγκόσμια αναγνώριση του Έλληνα ποιητή, αν γυρίσουμε στο 1978 στη συνέντευξή του στον Γιάννη Φλέσα, ο Οδυσσέας Ελίτης λέει: «Όσο περνάν τα χρόνια, τόσο και περισσότερο η δημοσιότητα με τρομάζει. Με αποθεί, θα έλεγα. Ως και τα βιβλία μου, όταν τα βλέπω στη βιτρίνα, αισθάνομαι παράξενα. Τι να με κάνετε λοιπόν εμένα? Δεν είμαι καμωμένος για τη βιτρίνα. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό είναι έλλειψη φιλοδοξίας. Καθόλου. Απλούστατα, δεν καταλαβαίνω τι σόι φιλοδοξία είναι να είσαι δακτυλοδεικτούμενος και να σε υποδέχονται με χειροκροτήματα. Εμένα η φιλοδοξία μου είναι να αισθάνομαι τρυπωμένος με τη μορφή βιβλίου στην τσάντα κάποιου νέου ή κάποιας κοπέλας σε ώρες μοναξιάς. Η μυστική επικοινωνία είναι το παν και η διάρκεια. Ποίηση για μένα είναι πόλεμος προς τον χρόνο και τη φθορά. Κλεισμένος στα 50 τετραγωνικά μου, συνεχίζω αυτόν τον πόλεμο. Σε μια εποχή θριάμβου των ποσοτικών εκτιμήσεων, βλέπω την ποίηση σαν τη μόνη ενδεδειγμένη να διαφυλάξει το ιερό και απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 1976, σε άλλη συνέντευξη που έδωσε ο Οδυσσέας Ελίτης στον Γιώργο Πηλιχό και στην εφημερίδα Τα Νέα, θα διαβάσουμε: «Δεν σταματώ να δουλεύω και δεν απελπίζομαι», λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. «Όπως και οι άλλοι συνάδελφοί μου, επιμένω με ένα πείσμα που καταντά ακατανόητο, άμα σκεφτείς γιατί από χρώσεις ποιότητας αγωνιζόμαστε, ανάμεσα σε έναν κόσμο χοντροκομμένο που δεν παίρνει είδηση από τέτοια», λέει ο Οδυσσέας Ελίτης και συνεχίζει. «Και δεν εννοώ φυσικά τους λιγοστούς ανήσυχους νέους που αποτελούν την παρηγοριά μας, εννοώ το κατεστημένο και τα ιδανικά του. Μια καινούρια βαρβαρότητα που απειλεί να μας κουκουλώσει. Μια βαρβαρότητα που τη βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και ιονή επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου, για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του», λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. «Οπότε αναρωτιέται κανείς», συνεχίζει, «γιατί παλεύουμε νύχτα μερακλεισμένοι στα εργαστήριά μας? Παλεύουμε για ένα τίποτα, που ωστόσο είναι το παν. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί που όλα δείχνουν ότι δεν θα αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα που γι' αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του ατόμου που βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των μικρών λαών που έχει καταντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια και το σκότος. Ότι οι λεγόμενοι πρακτικοί άνθρωποι, κατά πλειονότητα οι σημερινοί αστεί, μας κοροϊδεύουν, είναι χαρακτηριστικό. Εκείνοι βλέπουν το τίποτα, εμείς το παν. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Θα φανεί μια μέρα, όταν δεν θα είμαστε πια εδώ. Θα είναι όμως, εάν αξίζει, το έργο κάποιου από όλους εμάς. Και αυτό θα σώσει την τιμή όλων μας και της εποχής μας», έλεγε το 1976 ο Οδυσσέας Ελίτης. Αρκετά χρόνια μετά, το 1982, όταν ο Έλληνας ποιητής είναι πια 71, σε μία ακόμα συνέντευξή του στον Γιώργο Πηλιχό και στα Νέα μας λέει:
Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτή που εξαναγκάζεται και τους ίδιους τους υπηκόους της να καταπονεί και σε έναν διεθνή χώρο μεταμφιεσμένων να μετέχει με το φόρεμα της Ευρωπαίας, διάβαζε Αμερικάνας. Και υπάρχει και η άλλη, που εξακολουθεί να υπακούει στον Ηράκλειτο και τον Μακρυγιάννη. Η πρώτη μπορεί να καταληθεί μια μέρα. Η δεύτερη, ακόμα και αν μείνει χωρίς υπόσταση, ποτέ. Τουλάχιστον εγώ, για αυτήν υπάρχω. Ξεκαθάρισε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1982. Τον Δεκέμβριο του 1979, κλείνοντας το λόγο του προς την Ακαδημία της Στοκχόλμης την ημέρα που παρέλαβε τον Νόμπελ, ο Οδυσσέας Ελίτης είπε σε όλους μας: «Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε. Είναι πολύ. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες στο τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε». Και αν αναρωτιέται κάποιος πού χωράνε όλα αυτά στις μέρες μας, εμείς θα απαντήσουμε με τη φράση του Οδυσσέα Ελίτη από το βιβλίο του «Ανοιχτά χαρτιά». «Η ποίηση είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας». Οι συνεντεύξεις του Οδυσσέα Ελίτη βρίσκονται στο βιβλίο με τίτλο «Συν της άλλης» των εκδόσεων Ύψιλον. Θα γίνουμε γλαυκοί, δωρητές του πελάγους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.